Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Μέτρα ανακούφισης για τους πληγέντες από τις φωνικές πυρκαγιές, ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, η ΔΕΗ και οι τράπεζες. Θα μας τα πει όλα ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πράγματι, λίγα 24 ώρα μετά το ξέσπασμα των φωνικών πυρκαγιών, και ενώ ακόμα δυστυχώς μετράμε τις απώλειες τόσο σε ανθρώπινες ζωές, όσο και σε υλικά σε καμένα σπίτια και αυτοκίνητα από την φωνική πυρκαγιά που χτύπησε στην Ανατολική Αττική, βλέπουμε ότι τουλάχιστον τα πρώτα μέτρα ανακούφιση από την πλευρά του κράτους αλλά και των τραπεζών. Ξεκινώντας από το Υπουργείο Οικονομικών για την ΑΔΕ, να πούμε ότι έχουμε παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τους κατοίκους των αρμόδιων ΔΟΗ και στις δύο αυτές περιπτώσεις, δηλαδή των περιοχών αυτών, η παράταση πηγαίνει μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου, τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα, και αφορά και τις φορολογικές δηλώσεις, αφορά όμως και το ΦΠΑ και όλες τις άλλες φορολογικές υποχρεώσεις. Ουσιαστικά μιλάμε δηλαδή για μια παράταση, μια συνολική παράταση μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Να πούμε εδώ ότι ούτως ή άλλως έχει δοθεί παράταση για όλους μας μέχρι και τις 30 Ιουλίου. Όμως για τις συγκεκριμένες περιοχές, εν λόγω παράταση πηγαίνει μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου και αφορά και το φόρο προϋστάμενης αξίας, αλλά και μια σειρά από τις υπόλοιπες δηλώσεις που καλούνται να κάνουν τα νομικά πρόσωπα. Από εκεί και πέρα είχαμε και ανακοίνωση από την ΔΕΗ, όπου αντίστοιχα διαγράφονται όλες οι οφειλές των κατοίκων των περιοχών από την αρχή του χρόνου, αν υπάρχουν κάποιες πρόσθετες οφειλές, αλλά και ό,τι υπάρχει σε χρέη προς τη ΔΕΗ και τρέχοντες λογαριασμοί μέχρι τώρα, και υποθέτω ότι αυτό θα προχωρήσει και για τη συνέχεια τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου, οπότε τους κατελάσσουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι, να πούμε σε αυτή την περίπτωση, ότι ακόμα δεν έχουν και ρεύμα αυτές τις μέρες. Δεν νομίζω ότι σκέφτονται τέτοια πράγματα προφανώς, τώρα, αλλά θα τα βρουν μπροστά τους βέβαια και πρέπει να τα αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή. Όταν περάσει το πρώτο σοκ, μετά καταρχήν αντιμετώπισε και μια ακόμη ένα δεύτερο σοκ. Ακριβώς, μια ακόμη πιο σκληρή πραγματικότητα. Αν έχει χάσει και την περιουσία σου, τα πράγματα προφανώς δύσκολο, δεν το συζητάμε. Και προφανώς δεν συγκρίνεται με την απώλεια ανθρώπινων ζώων, αλλά και πάλι υπάρχει θέμα. Αντίστοιχα, υπάρχει και μια έρευνα τουλάχιστον σε πρώτη βάση αυτό που ανακοινώθηκε χθες και από την πλευρά των τραπεζών, όπου έχουμε πάγωμα όλων των ληξιπρόθεσμων, όλων των πληστηριασμών, όλων των διαδικασιών εκείνων που θα μπορούσαν να φέρουν τους πληγέντες σε άσχημη θέση. Αυτό ανακοινώθηκε από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ότι παγώνουν όλες οι σχετικές διαδικασίες. Και βέβαια, καθώς προχωράνε οι μέρες, περιμένουμε και να δούμε και άλλα μέτρα. Η εκτίμηση είναι ότι θα έχουμε και άλλα και φορολογικής φύσης, αλλά και από τις τράπεζες, από τις μεμονωμένες πλέον τράπεζες, κάθε μία για τους πελάτες. Θα δώσει ένα πακέτο μέτρων διευκόλυνσης. Προφανώς σε πρώτη φάση στο να μην υπάρχουν θέματα με τα δάνεια, εξυπηρέτηση δανείων ή πληστηριασμού ή οτιδήποτε. Και εν συνεχεία, βέβαια, αναμένουμε να δούμε και κάποια άλλα μέτρα διευκόλυνσης, είτε από μόνο στις τράπεζες είτε και σε συνδυασμό με το κράτος, κυρίως για την περίπτωση των κατοικιών που έχουν πάθει ζημιά και έχουν καταστραφεί και ολοσχερώς, για την ανακατασκευή τους ή για την αντιμετώπιση των ζημιών.